Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά μέθης που καταγράφονται στην Κρήτη. Είναι πράγματι πάρα πολλά τα περιστατικά, όχι μόνο τώρα, γιατί να μην ξεχνάμε, έχουμε και θανάτους σε νεάνιδες. Έχουμε τα τόσα περιστατικά κάθε Σαββατοκύριακο στο Καναβάι, στο Ρέθυμνο, εδώ σε όλες τις γιορτές αυτά που τα τρέχουν. Το βλέπουμε στα νοσοκομεία, μέσα στις σχολικές αυλές. Ανήμερα του 15 Αυγούστου, ένας μαθητής της Τρίτης Γυμνασίου χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με οξία μέθη. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Η πείρα λέει ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Εμείς οι μεγαλύτεροι, οι γονείς, ξεκινάμε από τους γονείς, γιατί αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αγόρι διασκέδαζε σε γλέντι στην επισκοπή του Δήμου Χερσονήσου, καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Μάλιστα, ο νεαρός μαθητής φέρεται να μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο Βενιζέλιο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το παιδί, όταν του δίνεις την ευκαιρία και δεν του βάζεις όρια, τα οποία το παιδί τα χρειάζεται βέβαια, κάνει ό,τι κάνει ο μπαμπάς του. Καταναλώνεις αλκοολούχα ποτά μπροστά στα παιδιά, έτσι και χωρίς μέτρο, χωρίς διακριτικότητα, χωρίς να εξηγείς το παιδί κτλ. Είναι τα μηνύματα που του δίνεις και αυτά θα κάνει και αυτό στο μέλλον, δηλαδή στην εφηβική, προεφηβική ηλικία. Αυτά θα το ακολουθούν μια ζωή. Οι εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου έφεραν ξανά στο προσκήνιο το πρόβλημα της κατανάλωσης αλκοόλ. Λίγες ώρες πριν από το περιστατικό στην Επισκοπή, ένας ακόμη ανήλικος, αυτή τη φορά στο Ρέθυμνο, χρειάστηκε νοσηλεία μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η κύρια αυτή λοιπόν την έχει η οικογένεια, οι γονείς και γύρω από τους γονείς. Δεν ξέρω τους παππούδες. Και στην συνεχεία βέβαια έρχεται το σχολείο, σε συνεργασία με τους γονείς μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα και η κοινωνία. Γιατί όταν εγώ έψαχνα να το βρω, που το έβρισκα, στην κοινωνία του χωριού μου. Επειδή στο σπίτι δεν καταναλωνόταν αλκοόλ, έβρισκα εγώ έξω. Και οι άνθρωποι από άγνοια με έβαζαν στις παρέες τους, με τσερνούσανε. Οι άνθρωποι δεν ήξεραν. Χρειάζεται λοιπόν ενημέρωση στον κόσμο. Ενημέρωση. Και για τα δύο περιστατικά ενημερώθηκαν οι αρχές, με τους διοργανωτές των αντίστοιχων εκδηλώσεων να βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Από την εμπειρία σας μετά από τόσα χρόνια που πια είστε νυφάλιος καθαρός και τα τόσα χρόνια που περάσατε όντας υπό την εμπειρία. Τελικά, μπορείς να περάσεις καλά αν δεν έχεις πιει? Πολύ καλύτερα από ότι όταν έχεις πιει. Τώρα πραγματικά διασκεδάζω, γλεντάω, γελάω, γιατί ευχαριστέμαι αυτό που ζω. Και αυτή είναι η ζωή, που κάνω εγώ τώρα. Η σχέση που κατέστησα με τις κόρες μου, που χαίρομαι τα εγγόνια μου, που μου τα εμπιστεύονται, που βλέπω τη φύση με τα μάτια μου καθαρά, στο μυαλό μου καθαρό, που και στο γάμο της κόρης μου, και στη βαφτίση των παιδιών μου, των ανιψατιών μου, στους γάμους των ανιψατιών μου, διασκέδασα, χόρεψα και το ένιωθα, χωρίς αλκοόλ. Και ο πρώτος γάμος στην οικογένεια ήταν της μεγάλης μου κόρης και είχα μόλις 50 μέρες που το είχα κόψει.